Είχαμε πρόσφατη ευνηδιαστική απόφαση τη Σαουδική Αραβία να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου, η οποία προκάλεσε αίσθηση στι παγκόσμιε αγορέ. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η απόφαση για μείωση τη παραγωγή σήμανε ενίσχυση των εσόδων τη Ρωσία. Το ίδιο πράγμα συνέβη και τον προηγούμενο χρόνο όταν ο πρόεδρο Βάιντεν αναγκάστηκε να μεταβεί ο ίδιο στο Ριάντ για να ζητήσει την αύξηση τη παραγωγή και τότε οι Σαουδάραβε αρνήθηκαν. Κάθε ενίσχυση της Ρωσίας αποτελεί εκ των πραγμάτων ενίσχυση του Ιράν. Όταν όμως ο κόσμος έγινε έξαφνα περίπλοκος και χρειάστηκαν ενήλικη στο δωμάτιο, δεν υπήρχε ένας Κίσιγκερ ικανός να εξηγήσει. Τι μας λένε μωρέ εδώ πέρα τώρα. Ο άλλος είναι και πολιτικός επιστήμονας στο Cambridge ο κυριούλης αυτός εδώ. Δεν έχει προϊόν ο καπιταλισμός. Τι άλλο, θα μειώσουν το πετρέλαιο για να, γίνει πιο... να ανέβει η τιμή... Το νερό θα μας το δίνουν σταγόνα σταγόνα για να ανέβει η τιμή. Τι προϊόν άλλο να μας πουλήσουνε. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε απογνωσή. Γεια σας που λέει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το φυσικό αέριο το έχει Πούτιν. Οι Άγγλοι. Αντε γεια. Λέει και ο Τσουκαλάς.